η ώρα σου τώρα. Ήρθε η ώρα σου, αγοράκι. Μάντε να γελάσουμε άλλη μία. Φώτη. Έλα. Επειδή είμαστε τώρα οι μέρες προετοιμασίας της Eurovision, θα πάρουμε τηλέφωνο μία εξ αυτών, τη Σάγια, και θα πεις ότι είσαι ο βοηθός του χορογράφου της, του Αναστάση Δελιγιάννη. Ο Αναστάση θα τις κάνει. Ναι, καλέ. Ναι. Και εσύ είσαι ο Έρικ Διαμανταρίδης. Πώς είμαι? Έρικ Διαμανταρίδης, ο βοηθός του. Και ότι ο κύριος Δελιγιάννης αποφάσισε πώς θα είναι η τελική παρουσίαση του τραγουδιού την Τετάρτη, τη βραδιά δηλαδή εκείνη. Άλλαξε τα πάντα που είχαν συμφωνήσει μέχρι τώρα. Τέλει. Και θέλει να βγεις σαν την Gloria Gaynor. Να δούμε και το βίντεο τώρα, το βίντεο κλιπ της. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that. Σαν την Gloria Gaynor στο I Will Survive, με το ίδιο χτένισμα και στυλ 70's, και θα την πλαισιώνουν οι χορευτές με πατίνια, τα οποία καλό θα ήταν να κάνει και η ίδια κάποια ιδιαίτερα μαθήματα αυτές τις 4 μέρες για να μπορεί να πάρει τα πόδια της. Τέλειο. Θα της πεις ακόμα ότι αν και το κρυφό χαρτί της χορογραφίας για να γίνει το μεγάλο μπαμ είναι να πέσει ξερή σαν τη Μαντόνα και να νομίζουν όλοι ότι είναι αλήθεια και να το ξαναπάει το τραγούδι από την αρχή. Έτσι. Ακριβώς. Αν γίνει αυτό το ξαναπάει από την αρχή με τους κανονισμούς, δεν πρέπει. Αν πέσει ξερή και κάτσει εκεί πέρα κανένα. Δεν το πήγε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε 4 λέξεις. Ναι. Πρώτη, σαβουριάστηκα. Δεύτερη, φαγούρα. Τρίτη, αφάνα. Και τέταρτη, μπριάμ. Το μπριάμ είναι πολύ αλήθεια. Θες ότι τρως μπριάμ, τι να σου πω. Γιατί τα άλλα κολλάνε. Φαγούρα. Ρε, τι θέλει να πει να πει. Τι θέλει να πει. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Σάγια, εσύ είσαι? Ναι, ίδια. Έλα, Σάγια, είμαι ο Έρικ, ο βοηθός του Αναστάση του Δελιγιάννη. Ο Έρικ Διαμανταρίδης. Έλα, έλα, κούκλα, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Έλα. Αλλά δεν γνωρίζω σένα, δεν με έχει πει ο Αναστάσης τώρα, κάτι. Τώρα τελευταία το είμαι, έχουμε συνεργαστεί, γιατί είχε πανικοβληθεί τις προάλλες, δεν ήξερε τι να κάνει. Τι να κάνει και μου λέει, Ερίκ, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ να με βοηθήσεις. Γιατί πνίγομαι. Και ειλικρινά σου λέω, πήγα να τότε έτρεξα. Έτρεξα. Λοιπόν, άκουσα, έχουμε αλλαγές. Αλλαγές τώρα. Στη χορογραφία. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Κοίταξε, είχε μια ιδέα ο Αναστάσης, είχε μια ιδέα καταπληκτική. Λοιπόν, το αλλάζεις όλο. Το κάνεις δίσκο I Will Survive. Μάλιστα, πρέπει να μιλήσουμε με τον Αναστάση όμως πρώτα. Ναι, μου έπαιρνε στο μεταφέρω. Ναι, έχει μιλήσει, να... άκου, έχει μιλήσει και με το μακιγιάζ και με τους κομματές. Θα κάνεις τα χρημάτια σου, λέει, αφάνα, και θα πρέπει όλο μαζί το προχωρηστικό θα είναι πάνω σε πατίνια που τα γυρονομολάνε γύρω από σένα και κάποια στιγμή θα βάλεις και εσύ πατίνια και θα τρέχεις γύρω και εσύ. Ξέρεις πατίνια? Δεν νομίζω, σίγουρα. Δεν ξέρεις. Δεν με έχει πει για σένα και πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω με τον Αναστάση. Να το έβαλε. Να, είναι δίπλα μου, είναι στο άλλο δωμάτιο και κάνει, μιλάει με το εξωτερικό. Γιατί από το εξωτερικό θα φεύγουν τα πατίνια. Μάλιστα. Ναι. Θα το κάνουμε λίγο φάκι, ξέρεις, ο Αναστάσης πώς είναι με το 70's. Του αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, όχι, γνωρίζω. Λοιπόν, άκου, τι θα κάνω. Και έχει σκεφτεί εκεί στη γέφυρα που είναι το κλαρίνο, εκεί είναι το κρυφό καρφτί. Θα πέσει, θα σαβουργιαστείς κάτω και σαν τη Μαντόνα και θα μιλάνε όλοι για σένα. Μπορούμε βέβαια να πέφτει συντέχεια. Θα το δούμε. Άμα είναι πέφτεις μία και δεν ξανασηκώνεσαι, ή και μένεις ξερή, ή μετά σηκώνεσαι, ξαναπέφτεις, σηκώνεσαι. Άντε, μου κάνεις πλάκα. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν θες. Μην το φοβηθείς. Είναι κόλπο το κοινωνιακό. Αλήθεια του λέω. Αλλά μην φας μπριάμ και φουσκώσεις εκείνη την ημέρα. Να είσαι πιο ανάλαφρη. Θες.
Μάλιστα. Καλά, θα μιλήσω εγώ με τον Αναστάση πρώτα. Και... περίμενε. Μου είπε οπωσδήποτε. Δεν με πιστεύει. Μου είπε οπωσδήποτε να του πω τι είναι η άποψή σου. Η άποψή μου να τα κρατήσουμε ακριβώς έτσι πως το έχουμε. Γιατί, Σάια, έχει ενθουσιαστεί. Είναι τώρα σε πάρα πολύ δημιουργική φάση. Έχει μία φαβούρα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να αλλάξουμε πράγματα. Δεν προλαβαίνουμε. Άμα... εντάξει, καταλαβαίνω πως έχει βάλει. Επειδή δεν θέλω. Επειδή εγώ είμαι πρωταθλητής στο πατινάζ, θα έρθω και θα σου κάνω μαθήματα 2 μέρες. Θα το μάθεις αμέσως. Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάξτε, έχουμε. Και δεν πειράζει, θα πέφτει αλλά... εσύ κάτω. Άμα είναι, πέφτει, σηκώνεσαι, πέφτει, σηκώνεσαι. Πατίνει τον πάγο, ξέρει. Να το κάνουμε πάγο. Ξέρω πως πατινάς εγώ. Ξέρω. Τώρα λοιπόν, τώρα έχω καταλάβει, κάνει πλάκα σίγουρα. Μην το απομάζει, μην το απομάζει, δεν θα είναι κακό. Του αρέσει πάρα πολύ του Αναστάση μας. Ναι, όχι, δεν το κάνουμε σε κάποια στιγμή. Νομίζω ότι όμως σε συγκεκριμένο κομμάτι δεν ταιριάζει τώρα το πατινάζ. Αφού έτσι θέλει ο Αναστάσης. Ο Αναστάσης δεν αποφασίζει. Χογογράφος είναι. Ναι. Χογογράφος. Θα ζητήσουμε και αυτά και να το ακούσει και από τον Αναστάση. Σάγια, βγήκανε και τα προγνωστικά και πας πάρα πολύ ωραία. Γιατί να μην κερδίσουμε με αυτή την ανατρεπτική φωτογραφία. Ναι, γιατί... να φας τα μούτρα σου και να δούνε όλοι μπάβο τη. Θα πέσεις κάτω, ξέρει. Όχι. Γιατί, μη φοβηθείς, θα βάλουμε στο αφοβολέξ, δεν θα τα φοβοματιστείς. Μάλλον θα τον έχουν πιάσει ανασφάλεια. Θα τον έχουν πιάσει ανασφάλεια στο Αναστάση. Δεν πειράζει, θα έφυγω. Τι ώρα, πού είσαι τώρα. Τώρα είμαι σπίτι. Και τι κάνεις, το βόσ. Έχω συνεχίζει, έχω δουλίτσες. Δουλίτσες, ωραία. Θα έρθω να σε πάρω μόλις τελειώσω την εκπομπή μου. Εντάξει. Σάγια, ο Φώτης και η Μαρία είμαστε. Ναι, και το σκεφτόμουν, λέω να αποκλείεται. Ξέρω να μην ήσουν εσύ. Τρώμαξες, Σάγια. Λέω, μου θύμιζε πάρα πολύ. Λέω, μετά από το Πρισσίλα, με τη ζωνένα είσαι εσύ. Αλλά εντάξει, λέω, θα το συνεχίσω. Να σου πω, ρε Σάγια, το ξέρεις ότι πας πρώτη στα προγνωστικά, ε. Ναι, και χαίρομαι πολύ για αυτό, αλήθεια. Καλή επιτυχία μέχρι το τέλος. Εγώ χαίρομαι γιατί σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και την Μαρία και, σου και όλη την παρέα σας εκεί. Έχεις τρακ, Σάγια, έχεις άγχος τρακ. Πώς νιώθεις? Εντάξει, λίγο, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είσαι εξεταρισμένη. Ναι, είχα πει από την αρχή ότι θέλω να βγω να διασκεδάσω και να μην είμαι αγχωμένη. Έτσι, μπράβο. Αυτό έχει. Έτσι, ναι. Πρέπει. Έτσι πρέπει. Να είσαι πάρα πολύ καλή την Τετάρτη και να έχεις πολύ επιτυχία. Σας περιμένουμε εκεί. Βεβαίως, θα είμαστε εκεί. Βεβαίως. Όλη η ομάδα εδώ. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία. Καλή προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.